story ξεκινάμε να τυπά χωρίς πολλά. Μεγαλωμένο και καθισμένο στα ίδια σκαλιά. Δεν έχει μέλλον, τον θυμάμαι στα σκληρά από παλιά. Παρατημένος απ' τα πάντα. Ήταν μόλις 17. Έχει ένα φίλο, τους γονείς του, ένα σκύλο και μια γκόμενα. Τα όνειρα απουσίαζαν πάντα, δεν είχε πρόβλημα. Ζούσε τη στιγμή μέχρι που ήρθε προβλεπόμενα. Το νέο που ήταν σίγουρα μοιραίο για τα επόμενα. Δεν είναι παρένθεση. Του κόψε τη φόρα μια πρόσμενη καθυστέρηση. Δεν πρόσεχε οπότε και δέχθηκε τις κυρώσεις. Η γκόμενα δεν ρίχνει το παιδί κι αυτός τις δώσεις. Πώς θα ζήσεις, πώς θα φας, πώς θα το μεγαλώσεις. Στο κεφάλι του ουρλιάζουν οι σκέψεις για υποχρεώσεις. Δεν έκανε προπόσεις και απέφευγε δηλώσεις. Βρήκε αυτό που έψαχνε ανάμεσα στις κόψεις. Των πραγμάτων τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και των πραγμάτων μπορεί να αποβεί και μοιραίο. Και τέλος πάντων ό,τι δίνεις είναι αμοιβαίο. Και πρέπει να και των πραγμάτων μπορεί να αποβεί και μοιραίο. Και τέλος πάντων ό,τι παίρνεις είναι αμοιβαίο. Και πρέπει να το δεις. Στην άλλη άκρη του καρένας, όχι τόσο αυτεξούσιος. Κακομαθημένος και μεγαλωμένος πλούσιος. Στο βλέμμα του έβλεπε στα φράγκα του πατέρα του. Τα χάπια από τα χάπια που του χάριζαν το τέλος του. Απλόχερα, 4 ώρες μετά τις 12. Ένιωσε ανάγκη για να σπάσει τα πρωτότυπα. Του κάναν εντύπωση, βλέπεις μόνο τα βρώμικα σημεία. Κάθε δρόμο όταν περπάταγε, ναρκωτικά. Ζαλίζανε τη σκέψη και τοποθετούσαν λέξεις. Σε ένα μυαλό με νέες θέσεις δεν είχε βλέψεις. Το ξέρε γι' αυτό και κατέληξε στις προβλέψεις των φίλων που είχαν καταλάβει τις κακές προθέσεις. Από μικρό παιδί έχει ζήσει ό,τι μπορείς. Να νιώσεις, να το καταλάβεις και να αισθανθείς. Δεν έκανε προπόσεις και δηλώσεις, μα θα δεις πως βρήκε αυτό που έψαχνε για χάρη της τροπής. Των πραγμάτων τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και των πραγμάτων μπορεί να αποβεί και μοιραίο. Και τέλος πάντων ό,τι δίνεις είναι αμοιβαίο. Και πρέπει να δεχτείς. Των πραγμάτων τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και των πραγμάτων μπορεί να αποβεί και μοιραίο. Και τέλος πάντων ό,τι παίρνεις είναι αμοιβαίο. Και πρέπει να το δεις. Η ώρα 5 τα χαράματα και η μοίρα θα τους έφερνες. Απόσταση αναπνοής το νιώθαν και έτσι έγινε. Ο δρόμος ήταν άδειος και φύσαγε δυνατά. Ήταν η πιο κατάλληλη στιγμή, ήθελε τα λεφτά. Βγήκε στο δρόμο με ένα μαχαίρι χωρίς προκατάληψη. Δεν ήταν σίγουρος γι' αυτό που θα έκανε. Η εξάρτηση κινούσε κάθε νήμα και αυτός έψαχνε το χρήμα. Για να ζήσει το παιδί του και να χύνει από την Αθήνα. Απ' την άλλη, ο άλλος κοιτούσε προκλητικά. Κάτουσε στο δεξί του χέρι μια σακούλα με λεφτά. Δώσ' μου ό,τι έχεις πάνω σου, δεν έχει του απαντά. Ξηκώνει τη σακούλα και γελά. Αεριστικά. Πρώτα συστήθη, είναι σίγουρος θέλει τη μαχαιριά. Θα σε σκοτώσω. Φωνάζει και κατάματα κοιτά. Και έτσι γίνεται. Αιμορραγή. Πέφτει. Χαμογελά. Ο άλλος πήρε τη σακούλα και έφυγε μακριά. Δύο μήνες μετά κανείς δεν βρήκε το φωνιάζει. Την οικογένεια πήρε σπίτι, έχει παιδιά. Όσο για τον άλλο τύπο πέθανε με τη χαρά. Γιατί έζησε και πέθανε μόνος του στη σκιά. Των πραγμάτων. Και των πραγμάτων. Και τέλος πάντων. Των πραγμάτων τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και των πραγμάτων μπορεί να αποβεί και μοιραίο. Και τέλος πάντων ό,τι δίνεις είναι αμοιβαίο. Και πρέπει να δεχτείς. Των πραγμάτων τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και των πραγμάτων μπορεί να αποβεί και μοιραίο. Και τέλος πάντων ό,τι παίρνεις είναι αμοιβαίο. Και πρέπει να το δεις. Των πραγμάτων τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και των πραγμάτων μπορεί να αποβεί και μοιραίο. Και τέλος πάντων είναι αμοιβαίο. Και πρέπει να δεχτείς. Των πραγμάτων τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και των πραγμάτων μπορεί να αποβεί και μοιραίο. Και τέλος πάντων ό,τι παίρνεις είναι αμοιβαίο. Και πρέπει να δεχτείς.